Mulheres. Μουλες, παίρτε μου μας τώρα. Ποιο είναι το ζώδιο σας? Σαγιτέρο. Το ξώτης. Vous êtes français? Oui, je suis français. Que votre zodiac? Σαγιτέρ. Ποιο είναι το ζώδιο σου? Πάντα. Λιοντάρι. Έχασες. Γιατί? Γιατί? Το ζώδιο σας. Υδροχός. Χάσατε, κύριε. Τι ζώδιο είστε? Σκορπιός. Χάσατε. Δεν είναι τίποτα. Έλατε. Τι θέλετε? Να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το ζώδιο σας? Αυτό είναι απόρριτον. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Τι ζώδιο είστε? Κρυός. Τι είστε? Κρυός. Κερδίσατε δύο πολυθρόνες και δύο καπέλα. Πάρτε τες. Και τις πολυθρόνες. Και τις πολυθρόνες. Εντάξει, σίγουρα. Μετά τον κρυό που κέρδισε το ρεπορτάζ, αυτά τα πράγματα που είδατε, συνεχίζουμε τη δεύτερη φάση του παιχνιδιού μας. Με τους παίκτες μας, τον Παναγιώτη, τη Μάνια και το Δημήτρη. Πρώτος ξεκινάει ο Παναγιώτης με 5 αστέρια και 10.000 δραχμές. Παρακαλώ, γύρισε τους τροχούς σπίτις. Καρκίνος, 10.000. Η δίκη και ο πύργος είναι δύο από τα γνωστά μυθιστορήματά του διάσημου αυτού καρκίνου που βλέπουμε στη φωτογραφία. Μήπως ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Κάφκα. Ο Κάφκα, πάρα πολύ σωστά. Κερδίζεις 20.000 δραχμές. Συνεχίζουμε σε ένα Μάνια. Πολύ δύναμη έβαλε, βρε παιδί μου. Είναι εγώ καιρός. 20.000 δραχμές εγώ καιρός. Ο Μοροζίνη, εγώ καιρός, σύμφωνα με τα βιογραφικά του, πολλές ζημιές έκανε σε αυτόν τον τόπο. Στον τόπο μας δηλαδή. Κοντά στα άλλα πήρε και αυτό το λιοντάρι που βρισκόταν σε μια ελληνική πόλη, για την ακρίβεια σε ένα λιμάνι, και το πήγε στη Βενετία. Αυτό έγινε το 1687. Το λιμάνι αυτό, οι χάρτες της εποχής εκείνης, ακριβώς για το λιοντάρι αυτό, το λέγανε Πόρτο Λεόνε. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό το Πόρτο Λεόνε? Ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς, πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Κερδίζεις 20.000. Η σειρά σου τώρα, Δημήτρη. Παρακαλώ, μόλις τελειώνει ο ένας παίκτης, σας παίζει ο άλλος για να έχουμε χρόνο πολύ. Για να παίξουμε μάλλον πολλές φορές. Λοιπόν, είναι Ταύρος. Χάνει τη σειρά και συνεχίζει ο Παναγιώτης. Σε λίγο άτυπο, Δημήτρη.